Ένα βήμα ακόμη προχώρησε η παραπληροφόρηση των Τούρκων που επιχειρούν να ανεβάσουν την ένταση στον Εύρο, φτάνοντας στο σημείο να ισχυριστούν και μάλιστα με ανακοίνωση της νομαρχίας Ανδριανούπολης ότι χθες το βράδυ σκάφος της στρατοχωροφυλακής που περιπολούσε στο ποτάμι δέχθηκε πυρά από την ελληνική πλευρά. Οι ελληνικές αρχές διαψεύδουν κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς και κάνουν λόγο για επιχείρηση διασποράς ψευδών ειδήσεων από την Άγκυρα που ψάχνει ευκαιρία να στήσει μια προβοκάτσια στα ελληνικά σύνορα. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον υβριδικό πόλεμο και ένα πραγματικά καταιγισμό fake news. Άρα σε κάθε περίπτωση όμως εμείς από τη δική μας την πλευρά οφείλουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και σε επαγρύπνηση. Κεντρικό ρόλο στην επιχείρηση fake news της Άγκυρας παίζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που έστησαν ολόκληρο show με ανταποκρίσεις στις 8 του Εύρου. Türkiye ile Yunanistan'ı birbirinden ayıran Meriç şehrinde dün özel harekat polisleri devriye attığı sırada Yunan askerleri o botun üzerine doğru ateş açtı ve hemen pozisyon alan özel harekatçılar. Όπως λένε στο Open, οι Έλληνες συνοριοφύλακες, όχι μόνο η ιστορία με τα υποτιθέμενα πυρά είναι κατασκευασμένη από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά είναι οι Τούρκοι συνοριοφύλακες αυτοί που σχεδόν καθημερινά προκαλούν και πυροβολούν στον αέρα στη θέα των ελληνικών περιπόλων. Το τελευταίο επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο χωριό Λάβαρα, όταν Τούρκοι πυροβόλησαν στον αέρα στη θέα ελληνικής περιπόλου. Η προκλητικότητά τους συνεχίζεται μέσω τουρκικών δημοσιευμάτων, μέσω fake news, με βίντεο τα οποία δεν υπάρχουν καν στην πραγματικότητα. Η προκλητικότητα και η προπαγάνδα συνεχίζεται και στο ποτάμι, με συνεχόμενους πυροβολισμούς, με συνεχόμενες προκλήσεις. Η νέα προβοκάτσια έρχεται μετά το ψεύτικο βίντεο που πρόβαλαν πριν από δύο ημέρες τουρκικά μέσα, το οποίο έδειχνε μετανάστες να επιχειρούν να διασχίσουν τον Εύρο με μια ξύλινη βάρκα. Αμέσως μετά είχαν κυκλοφορήσει και οι πληροφορίες για δήθεν μετακινήσεις μεταναστών σε διάφορα σημεία κατά μήκος του Εύρου, έτοιμων να περάσουν στην ελληνική πλευρά. Τις τελευταίες μέρες, στα πλαίσια της προπαγάνδας που είναι γνωστή σε εμάς από την τουρκική κυβέρνηση, έχουν κυκλοφορήσει νέα ότι επίκειται μεγάλο κύμα μεταναστών και προσφύγων έτσι ώστε να πιέσουν προς την οριογραμμή με τη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα. Σε κάθε περίπτωση, οι ελληνικές δυνάμεις και οι δυνάμεις της Frontex που περιπολούν στα σύνορα παραμένουν σε ετοιμότητα. Επίκειται ο Τούρκος να κατεβάσει λαθρομετανάστες για να κάνει ένα δεύτερο κύμα όπως προηγήθηκε πριν 2-3 μήνες. Εμείς θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε. Το φρόνιμο είναι ακόμα υψηλότερο από την προηγούμενη φορά. Η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι το επόμενο διάστημα ο υβριδικός πόλεμος της Τουρκίας θα συνεχιστεί.